Μια σειρά δύσκολων αγώνων ολοκλήρωσε το Καρπενήσι Φούτσαλ. Για την 7η αγωνιστική της Α Εθνικής Ποδοσφαίρου Σάλας Γυναικών, η ομάδα του Δημήτρη Κολλημένου ιτήθηκε με 5-1 από την Αθήνα 90 στο κλειστό της Ευρυτανικής Πρωτεύουσας. Το μάτς κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Για την αθηναϊκή ομάδα, από 2 γκολ πέτυχαν η Μπατζάκα και Ματζάνα, ενώ σκόραρε και η Πλεξίδα. Το Καρπενήσι Φούτσαλ είχε ισοφαρίσει προσωρινά με την Οικονόμου. Πριν 3 χρόνια ήρθαμε εδώ να ξεκινήσουμε το ποδόσφαιρο σάλας με την πρώτη ομάδα, το αντρικό μας. Τα παιδιά έχουν κάνει τεράστια δουλειά. Τα κορίτσια είναι πολύ μεγάλη η δουλειά που γίνεται εδώ πέρα για την πρώτη ομάδα. Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Σάλας για τα κορίτσια μας. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, στον κύριο Κολλημένο, στους παράγοντες τόπου. Μπράβο σας, παιδιά. Και συνεχίζουμε. Έκλεισε σήμερα ο κύκλος των δύσκολων παιχνιδιών που είχαμε στην έδρα μας. Μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν ήττα για εμάς, ωστόσο η εμφάνιση ήταν σαν νίκη. Τα κορίτσια μας σήμερα έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Ήταν συγκινητικές, όπως και ο κόσμος. Έχει αγκαλιάσει την προσπάθειά μας. Έχει δείξει ότι το φούτσαλ και ειδικά το γυναικείο είναι το άθλημα της πόλης. Θέλω να πω ότι το φούτσαλ έχει έρθει για να μείνει στο Καρπενήσι. Το εύκολο είναι να δημιουργήσεις ομάδα, το δύσκολο μας να τα διατηρήσεις. Ως Δημήτρης, εγώ το υπόσχομαι ότι κάθε χρόνο θα είμαι δίπλα σε αυτά τα κορίτσια και στην πόλη μου. Η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη για εμάς. Έχει φύγει ένα δύσκολο πρόγραμμα παιχνιδιών. Η ομάδα έχει ενισχυθεί. Δεν κάνω ιδιαίτερη μνήμα για παίχτριες. Ωστόσο, θέλω να ευχαριστήσω σήμερα την τερματοφύλακα, την Ευαγγελία την Κουρομπλή, από το Μπαζ Λαμία, η οποία ήρθε να μας βοηθήσει και η ομάδα της πολύ ευγενικά μας βοήθησε σε αυτό. Γιατί είχαμε πολλά προβλήματα κάτω από την εστία. Τραυματίας και η Μαρασίδη και η Κοστορίζου.